Όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Κρήτη για το ενεργειακό μέλλον της διεθνούς κοινότητας. Το 5ο Παγκριτίο Ενεργειακό Συνέδριο, Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση θα πραγματοποιηθεί 8 με 10 Ιουλίου με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων και ακαδημαϊκών. Καλεσμένος στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, ο ιδρυτής της Cretan Energy Conferences, Στέλιος Βεϊσάκης, μίλησε για το συνέδριο, τα συμπεράσματα των εργασιών του οποίου αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Διοργανώνουμε το 5ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο, αλλά αυτό που εγκαινιάζουμε μαζί με την ελληνική κυβέρνηση και την περιφέρεια Κρήτης είναι η πρώτη διεθνή έκθεση ενέργειας για την Ελλάδα που δεν υπάρχει. Οπότε γίνεται ένας θεσμός που ξεκινάει από φέτος και θα γίνεται ετήσια στην Κρήτη και ενσωματώνεται σε αυτό που κάναμε πριν. Τη σημασία του υδρογόνου ανέλησε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Υδρογόνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιώργος Χατζημαρκάκης, ο οποίος μέσα από την Κρήτη σήμερα έδωσε μία γεύση από τη δική του τοποθέτηση στο 5ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο. Η Κρήτη θα μπορούσε να παίξει πραγματικά μεγάλο ρόλο. Εγώ δεν θέλω να γεμίσει η Κρήτη ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλες τεχνολογίες για να γίνει η παραγωγή του υδρογόνου στη θάλασσα. Για παράδειγμα, πλοία τα οποία έχουν ιστούς τεχνολογίας kite, τα οποία κάνουν κύκλους μακριά από το νησί, αλλά τόσο κοντά, ούτως ώστε κάνουν τους κύκλους, κάνουν την παραγωγή με αιωλική ενέργεια, την κάνουν στη θάλασσα, μετά έρχονται στο Ηράκλειο και αφήνουν το υδρογόνο που μαζεύτηκε και που φτιάχτηκε πάνω στο πλοίο, το αφήνουν στο Ηράκλειο και γίνεται η Κρήτη ένα μεγάλο κέντρο υδρογόνου στη Μεσόγειο. Περισσότεροι από 100 οι ομιλητές που θα δώσουν το παρόν στο 5ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο, με τον κύριο Βεϊσάκη να αναφέρει πώς μπορεί κανείς να συμμετέχει. Δίνουμε μια προτεραιότητα σε ακαδημαϊκούς, φοιτητές και επιχειρηματίες για τη φυσική παρουσία, αλλά η παρακολούθηση του συνεδρίου μπορεί επίσης να γίνει και διαδικτυακά με ένα απλό registration στο site που βλέπετε, στο cretanenergyconference.org. Αυτό που θα μείνει από εμάς είναι το τι είμαστε, ο πολιτισμός. Συνεπώς, έχουμε αυτή την καινοτομία ξανά φέτος με μια διαφορετική συμμετοχή, τον κύριο Καψάχη, που είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας. Σωστά. Που βάζει αυτά τα θέματα επί της ουσίας. Πώς προχωράμε στη γύρω περιοχή και πώς παντρεύεται όλο αυτό το πράγμα. Το 5ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 8 με 10 Ιουλίου και με την ατζέντα να είναι πλούσια.